Τσέσκι, δεν άλλαξε τα πράγματα στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι τρεις βαθμοί ανάμεσα, τις διαφορές ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό διατηρούνται. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με ένα στατιστικό στοιχείο που έχει να μας παρουσιάσει η Μαρία Γκίκα. Τα στατιστικά, όπως είναι γνωστό της εκπομπής μας, ετοιμάζει ο Γιώργος Παγιωτέλης και αφορά τις εκτός έδρας, τη συγκομιθή μάλλον των βαθμών για την ΑΕΚ στους εκτός έδρας αγώνες. Μαρία, σας ακούμε. Η ΑΕΚ νίκησε χθες για 8η φορά εκτός έδρας. Συνολικά φέτος έχει κερδίσει 19 βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να δούμε αυτές τις επιτυχίες της ΑΕΚ συγκρίνοντάς τις με τις ανάλογες των ομάδων που κατέκτησαν τα πρωταθλήματα τα 5 προηγούμενα χρόνια. Το 1984 ο Παναθηναϊκός σημείωσε 7 νίκες και συγκέντρωσε 19 βαθμούς σε 15 αγώνες εκτός έδρας. Το 1985 ο ΠΑΟΚ 8 νίκες 20 βαθμούς. Το 86 ο Παναθηναϊκός 6 νίκες 18 βαθμούς. Το 1987 ο Ολυμπιακός 9 νίκες 21 βαθμούς. Εδώ να σημειωθεί ότι οι δύο τελευταίες νίκες των Ερυθρόλευκων προήλθαν από δύο μηδενισμούς επειδή απεργούσαν οι αντίπαλοι του. Το 1988 η Λάρισα 4 νίκες 14 βαθμούς. Το 1989 η ΑΕΚ 8 νίκες 19 βαθμούς σε 13 αγώνες και η ΑΕΚ έχει να δώσει ακόμα 2 αγώνες εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Αθηνών και τον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την παρουσίαση των θεμάτων μας από το μάτι της πρωτοπόρου ΑΕΚ. Και ΑΕΚ λοιπόν πρέπει να κάνει για το χτεσινό της αγώνα εικόνισμα σίγουρα στον τερματοφύλακα της, τον Σπύρο Οικονομόπουλο, που αν δεν ήταν αυτός, όπως είπε σήμερα στην συνέντευξη τύπου ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, η ΑΕΚ θα έπαιρνε δύσκολα έστω και έναν βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Ο Σπύρος Οικονομόπουλος λοιπόν μετά τον αγώνα μιλάει στον Γιάννη Παπουτσάκη. Από τον Σπύρο Οικονομόπουλο όμως η ηρωική μορφή του αγώνα ήταν ο Στέλιος Μανολάς, ο οποίος στα 12 τελευταία λεπτά έπαιζε με μπαταρισμένο το χέρι του αφού είχε πάθει εξάρθρωση της ομοπλάτης. Ο φυσιοθεραπευτής της ΑΕΚ Νίκος Πανταζής μιλάει για αυτόν τον τραυματισμό. Η ΑΕΚ λοιπόν ευνοήθηκε από την τύχη στο χθεσινό αγώνα της και πάνω σε αυτό το σημείο διασταυρώνονται οι δηλώσεις του Πέτρου Μαρινάκη και του Φρανκ Λόπα. Οι δηλώσεις έγιναν στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Να κλείσουμε την παρουσίαση των θεμάτων μας για τον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ με τον Παύλο Παπαϊάννου και τον Γιάννη Μαρινάκη. Μεγάλη νίκη πέτυχε στην Λιβαδιά ο Ολυμπιακός και μάλιστα με γκλέζικο σκορ 4-3 επί του Λεβαδιακού. Ο τεχνικός υπεύθυνος του Ολυμπιακού, της ομάδας του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Γούναρης, δήλωσε μετά τον αγώνα στον Λάζαρο Μουρκάκο. Ας ακούσουμε τώρα και μια άποψη του αμυντικού του Ολυμπιακού, του Αλέξη Αλεξίου, στον Λάζαρο Μουρκάκο. Να πάμε και στον Λεβαδιακό και στον τερματοφύλακα του Χρήστο Αρβανίτη. Αυτά από τον αγώνα της Λιβαδιάς. Και χτες στη Λεωφόρο είχαμε ιδιόμορφες συνθήκες. Συγκεκριμένα για πρώτη φορά ένας αγώνας πρώτης εθνικής κατηγορίας έγινε χωρίς φυλάθλους. Με κλειστές πόρτες και με κενές εξέδρες. Αυτό στα πλαίσια των νέων μέτρων που εφαρμόζονται για την πάταξη της βίας. Ο Αλέκος Αφιλόπουλος μετά το μάτς έκανε ένα ρεπορτάζ για τις εντυπώσεις που προκάλεσαν οι ιδιόμορφες συνθήκες στους πρωταγωνιστές του αγώνα. Θα παρακολουθήσουμε. Ο στόχος που χρόνια τώρα έχει βάλει ο Ηρακλής, αλλά δεν μπορεί να τον καταφέρει, δηλαδή η έξοδός του στην Ευρώπη, φαίνεται να γίνεται φέτος πραγματικότητα. Ο Ηρακλής κέρδισε, έστω και δύσκολα, χτες την Δόξα Δράμα στο Καφτατζόγλιο με 1-0. Και να δούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλαν οι συνάδελφοι από την ΕΤ3, από τη Θεσσαλονίκη, μετά τον αγώνα. Για τον Ηρακλή, για την νίκη που την είχε τόσο ανάγκη. Εμείς ήρθαμε εδώ για μια καλή εμφάνιση και με την καλή εμφάνιση ίσως για 1 ή 2 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν παίξαμε τόσο ελεύθερα όπως μπορούσαμε να παίξουμε. Η ομάδα μου με την βαθμολογική θέση που έχει δεν έχει κανένα λόγο να παίξει με άγχος. Αλλά δυστυχώς ήταν σήμερα για μένα ένα φαινόμενο ότι η μισή ομάδα δεν έπαιξε ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω άμα έχω παίξει στην ομάδα
που μπορούν να παίξουν από, λέμε, βαθμολογία μέχρι 10, 7, 8. Εντάξει, άμα έχει μια κακή μέρα να παίξει 6, 5, αλλά όχι όπως σήμερα με 2. Είχαμε 3-4 παίχτες μέσα που είχαν 0 απόδοση. Και άμα σκέφτομαστε κάτι τέτοιο, είμαι πολύ ευχαριστημένος που χάσαμε μόνο 1-0. Είχαμε ένα σφού μάτς εδώ. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο μάτς σήμερα. Som vi såg så är ju Doxa ett mycket, mycket bra lag. Ja, på sidan med Doxa är liksom en kalli omada. Ja, många bra spelare. Ikke polus kalus pektes. Och det märks ju på deras tabellplacering också. Jag står bara att de är på sig som på protatlima. De är tydligen högre upp i serien. Och på Spanien, simmare, istället att stas lite på uppsila. För de jobbade kopiöst samtliga spelare. Ja, så du levan poliskira. Vi fick ingenting gratis idag. Δεν μας δώσαν τίποτα τζάμπα, αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε. Μια σπέλαρα γιούνται ετ' φόρεντονιτ γιόμπ. Οι παίχτες μου κάναν μια πολύ καλή δουλειά σήμερα. Είχατε μικρή μπροφερ σφόρσπιλ. Αμυντικά παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ο βι σκόπαδε εν δελ μόλσιανς, ο μπούδε κανχα γιούσποδε 2-3-0. Και κάναμε καλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά δυστυχώς δεν βάλαμε ούτε το 2 ούτε το 3 γκολ που θα έπρεπε να βάλουμε. Αυτά από τον αγώνα του Καφτατζογλίου και ένα μάτς που μιας ομάδας που πασχίζει με όλα τα μέσα, τα θυμητά βέβαια, να αποφύγει τον υποβασμό, τον διαγώνα, μια συμπαθέστατη ομάδα. Ένα το χθεσινός του αγώνας κρίθηκε στα τρία τελευταία λεπτά με ένα γκολ που δέχτηκε από την Λάρισα. Στο στούντιο έχουμε τον τεχνικό ηγέτη αυτής της ομάδας, τον κύριο Χρήστο Αρχοντίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Αρχοντίδη. Ευχαριστώ. Και πέστε μας πώς αισθανθήκατε στο 27ο λεπτό του χθεσινού αγώνα του Αλκαζάρ. Σίγουρα πολύ άσχημα, γιατί είχαμε κοντρολάρει το παιχνίδι κατά αυτόν τον τρόπο και φέραμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να ελέγχουμε δηλαδή το παιχνίδι, έστω και αν μας πίεζε η Λάρισα, και πιστεύαμε ότι θα πάρουμε το βαθμό. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Μέχρι το τέλος αυτός που πιέζει και αγωνίζεται, στο τέλος δικαιώνεται ίσως και από τις συμπτώσεις, όπως ήταν το χθεσινό γκολ. Θα μου επιτρέψετε να θίξω ένα θέμα που ίσως δεν θα θέλατε. Λίγο πριν το τέλος και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα με την υγεία σας. Και μάλιστα υπήρχαν σοβαρές υπόνοιες το να μην πάτε την Κυριακή στη Ρόδο να κουτσάρετε το Διαγόρα στο κρίσιμο μάτς με τον Απόλλωνα. Τι θα κάνετε? Όχι, εγώ θα πάω στο τεχνίδι της Κυριακής, γιατί ένα αίσθημα που απεχθάνομαι είναι η εγκατάλειψη. Όσο πράγματι παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα τελευταία λεπτά, και όπως μου είπε ο γιατρός θα πρέπει να κάνω κάποιες κλινικές εξετάσεις και χρειάζεται μια εβδομάδα, θεωρώ προδοσία το να εγκαταλείψω σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι την ομάδα, και εγώ αυτό το αίσθημα για μένα είναι αποτροπιαστικό. Δεν θα το κάνω ποτέ. Προτιμώ ό,τι συμβεί να συμβεί στον πάγκο. Μεγάλη κουβέντα λέτε τώρα σίγουρα, και βέβαια σας τιμά αυτό, γιατί από τη μια μεριά έχετε να διαλέξετε τον αγώνα, τη συμμετοχή σας στον αγώνα που δίνει η ομάδα σας, και από την άλλη ίσως ρισκάρετε την υγεία σας. Γιατί εφόσον μου λέτε ότι είναι κάτι ξεκαθαρισμένο αυτή τη στιγμή για την υγεία σας, δηλαδή αυτό που σας έπιασε ξαφνικά κανένα δεν ξέρει από τι προέρχεται, και μάλιστα σε ένα αγώνα ο οποίος παίζεται μια κατηγορία και για τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε την Κυριακή για το Διαγόρα, ναι, και τον Απόλλωνα. Για το Διαγόρα αρχίζει. Δεν θα είναι ένα ματσουρτίνα, θέλω να πω, που θα κάτσετε στον πάγκο και απλώς θα κουτσάρετε ήρεμα την ομάδα σας? Εγώ δεν είμαι ήρεμος ποτέ στον πάγκο, και όσο ήρεμο και αν είναι το παιχνίδι, είναι ο χαρακτήρας μου αυτός, αλλά πράγματι για μας αρχίζει πλέον τα σύν της παραμονής της ομάδας από το παιχνίδι της Κυριακής. Και θέλω να τονίσω κάτι, ότι ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος από το χθεσινό παιχνίδι, τη διάθεση, την προσφορά και την αγωνιστικότητα που είχαν οι παίχτες. Μπορούσαμε να είχαμε κι εμείς λίγο τύχη και να είχε βγάλει ο Καμπούρης στον κόλο, οπότε μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τους δύο βαθμούς. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτό που υπήρχε νωρίτερα, δηλαδή με τόσους κόπους να παίρνουμε δύσκολους βαθμούς, γιατί έχουμε πάρει 8 βαθμούς εκτός έδρας δύσκολους, και την αμέσως επόμενη Κυριακή πολύ εύκολα τους δίναμε στην έδρα μας, έτσι ώστε
να μην μπορούν οι παίκτες να έχουν μια σταθερή ψυχολογία, διότι όταν κερδίζεις αμέσως μετά χάνεις, ότι θα σταματήσει από τον αγώνα της Κυριακής, γιατί μίλησα και με τους παίκτες με τη λήξη του αγώνα και τους είδα ότι πλέον είναι αποφασιστικοί από εδώ και πέρα στα παιχνίδια να ενεργήσουν εντελώς διαφορετικά. Και δεν νομίζω ότι σε καμιά περίπτωση οποιοδήποτε προπονητής με οποιαδήποτε προβλήματα, και δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι και σοβαρά, θα έπρεπε να απουσιάζει από αυτόν τον αγώνα. Δυστυχώς, ο μειωμένος χρόνος της εκπομπής μας σήμερα δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση, και μια συζήτηση με τον Χρήστο Αρχοντίδη είναι πάντα ενδιαφέρουσα πάνω στο ποδόσφαιρο. Θέλετε να σας δείξουμε τα γκολ που σημειώθηκαν χθες, τα 18 γκολ, και να μας επιλέξετε το καλύτερο. Περισσότερο φαντασία από τεχνική πλευρά, και τέτοια βέβαια ήταν και του Χατζίδη που έγινε μια έξυπνη διαγώνια σέντρα, αλλά κύρια θα έλεγα του Γεωργακόπουλου, το γκολ ήταν το καλύτερο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χοντίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Να δούμε τι γράφει σήμερα ο Αθηναϊκός αθλητικός τύπος. Μας ενημερώνει η Μαρία Αγγίκα. Στο εντυπωσιακό σκορ που σημειώθηκε στη Λιβαδιά και στη νίκη του Παναθηναϊκού αναφέρονται κυρίως οι εφημερίδες της Αθήνας. Να τις δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από τις αθλητικές. Η αθλητική φωνή έχει δύο πρώτα θέματα. 3-0 με Κανονιές αναφερόμενοι στη νίκη του Παναθηναϊκού και άπιαστη η ΑΕΚ. Ο Φιλαφλός της Δευτέρας τονίζει. Λαμπάδα 1-0 στο Σπύρο η ΑΕΚ. Ανώτερος ο Όφη. Και το Φως της Δευτέρας έχει δύο κυρίους τίτλους. Ο πρώτος αναφέρεται στη νίκη της ΑΕΚ γράφοντας «Σώθηκε από τον Οικονομόπουλο 1-0» και στο δεύτερο σχολιάζει «Κανόνι ο Ολυμπιακός 4-3». Να δούμε όμως τι έγραψε και ο πολιτικός τύπος. Η απογευματινή σημειώνει «Κυνηγητό», τονίζοντας ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός συνέχισαν τις νίκες τους, καθώς και οι δύο ομάδες στοχεύουν στην κατάκτηση του τίτλου. Η Αυριανή ασχολείται με τη νίκη του Εθνικού γράφοντας «Τον βούλιαξε στο Φάληρο, κάρφωσε με 2-1 ο Εθνικός τον ΠΑΟΚ». Η Βραδινή αναφέρεται στις δύο ομάδες της κορυφής τονίζοντας «Μορατόριουμ στην κορυφή». Το Έθνος έχει κύριο τίτλο «Οικονομόπουλος, Μανολάς, Μητρόπουλος, Ντέταρη, οι ήρωες της 25ης». Η Ελεύθερη Ώρα επισημαίνει «Η ΑΕΚ ακλώνει τη στο Ρετυρέ και προσθέτει νίκες ΠΑΟ Ηρακλή Ολυμπιακού Λάρισας». Ο Ελεύθερος σχολιάζει «Η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 εκτός έδρας και τον Όφη και τώρα ποιος θα τη σταματήσει». Ο Ελεύθερος Τύπος τονίζει «Γαντζώθηκε στο Σπύρο η ΑΕΚ». Η Ελευθεροτυπία αναφερόμενη στη νίκη του Ολυμπιακού γράφει «Και γκολ και ξύλο, αυτή τη φορά πλήρωσε η Λιβαδιά». Η επικαιρότητα σημειώνει «Πέταγε χτες ο Οικονομόπουλος, τρόμαξε η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ». Η Εστία έχει για κύριο τίτλο «Η ΑΕΚ ενίκησε και τον Όφη 1-0 και διατηρεί σταθερό στην πρωτοπορία». Η πρώτη αναφέρει «Πετούσε ο Σπύρος για την ΑΕΚ». Η Μεσημβρινή επισημαίνει «Φουλ για τίτλο, η Ένωση πάντα 3 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό που νίκησε δύσκολα στη Λιβαδιά 4-3». Και τέλος τα νέα τονίζουν «Πάλι ο Σπύρος, με 5 σωτήριες αποκρούσεις του Οικονομόπουλου η ΑΕΚ κράτησε το 1-0». Υπενθυμίζεται ότι οι εφημερίδες αναφέρθηκαν αλφαβητικά. Ας ρίξουμε μια ματιά και στον αθλητικό τύπο της Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Καλαφάτη. Τα σπορ του Βορρά αναφέρονται στη νίκη του Ηρακλή που το φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη, στην ήττα του ΠΑΟΚ που τον απομάκρυνε και στην ισοπαλία του Άρη. Τραγωδία. Κυβερνήτης Σκάφους έχασε τη ζωή του σε αγώνες ανοιχτής θάλασσας στην περιοχή της Αίγινας. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της Θεσσαλονίκης. Ένα γκολ από κόντρα έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή. Φάντασμα ο ΠΑΟΚ παραδόθηκε στον Εθνικό. Αυτά γράφει η Αυριανή της Βόρειας Ελλάδας. Να περάσουμε και στις φάσεις που συζητήθηκαν. Συνολικά είναι 6 από την χθεσινή 25η αγωνιστική. Κοντά μας και πάλι ο κύριος ο καθηγητής διαιτησίας, ο κύριος Γιάννης Κουρκίδης. Κύριε Κουρκίδη, είμαστε έτοιμοι να τα πούμε. Στη διάθεσή σας. Να ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον αγώνα Λεβαδιακού Ολυμπιακού, ένα πέναλτι που ζήτησε ο Λεβαδιακός.
Πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι μεθαύριο στις 11 το πρωί στην αίθουσα τελετών της Ενώσης Συντακτών Μεσημερινών Εφημερίων Αθηνών θα γίνει παρουσίαση από τον συνάδελφο Γιώργο Καστρινάκη της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου του «Θέλω να ζήσω». Επίσης, πριν από λίγο, με την 5η ιστοδρομία έληξε η Διεθνή Φτιοπλοϊκή Εβδομάδα του Άτζιο με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Έλληνα ιστιοπλόγου Εμίλιου Παπαθανασίου του Ολυμπιακού, ο οποίος κερδίζοντας και τη σημερινή ιστιοδρομία ήρθε πρώτος στην γενική κατάταξη στα σκάφη τύπου Laser Radial. 1358 δεκατριάρια βρέθηκαν στη σημερινή διαλογή του Δελτίου Προπό. Το κάθε δεκατριάρι κερδίζει 193.210 δραχμές. 44.966 δωδεκάρια, το κάθε δωδεκάρι 3.810 δραχμές. Και 453.639 δεκάρια, το καθένα κερδίζει 390 δραχμές. Κοντά σας πάλι την άλλη Δευτέρα, σε 7 και 4. Γεια σας.